και όψονται το πρόσωπον αυτού, σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 22ο κεφάλαιο στίχος 4. Και είδαμε ότι αυτό αποτελεί το κέντρο πάσης προσπαθίας, το να φάσει δηλαδή ο άνθρωπος κάποτε να ειδεί το πρόσωπο του Θεού και να έχει κοινωνία μετά του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ότι εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Δηλαδή μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Τότε το μερικόν θα καταργηθεί. Όταν έλθει το πλήρες, το τέλειον. Ότε ημιν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα άνυρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Γιατί λέγει τώρα βλέπουμε μέσα από ένα καθρέπτη ενιγματοδός, διεσόπτρου εν ενίγματι, μέσα από ένα καθρέπτη κάτοπτρον ενιγματοδός, τότε θα ειδούμε το πρόσωπον του Θεού κατευθείαν, πρόσωπον προς πρόσωπον. Και σημειώνει στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν 5,7, δια πίστεως περιπατούμεν ου δια είδους. Δηλαδή δεν έχουμε την μορφή, έχουμε την πίστη. Τότε δεν θα έχουμε την πίστη, θα έχουμε τη μορφή, θα έχουμε το πρόσωπον. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος εκεί στο 13 θαυμάσιο, 13 εκείνο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του που αναφέρεται στον ύμνο της αγάπης, ότι όλα θα καταργηθούν και η πίστη. Πώς θα καταργηθεί η πίστη? Εκείνο που πιστεύω θα το έχω ήδη. Επί παραδείγμα, τι να πιστέψω, ότι είσαστε μπροστά μου, αφού σας βλέπω. Αφού λοιπόν σας βλέπω και με βλέπετε, δεν υπάρχει θέμα να πιστέψω ότι με βλέπετε, αφού σας βλέπω και με βλέπετε. Έτσι δηλαδή η πίστη καταργείται. Η ελπίδα και αυτή καταργείται. Πώς καταργείται? Όταν θα απολαύσω τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, τότε αναφυσβήτητα και η ελπίδα καταργείται. Τι μένει? Μένει η αγάπη. Όλα λοιπόν αυτά θα καταργηθούν. Αφού λοιπόν η πίστη θα καταργηθεί, τότε δεν μένει παρά μόνο τούτο. Γιατί ακριβώς γι' αυτό θα καταργηθεί? Γιατί θα έχω ειδεί το πρόσωπο του Θεού. Αυτή η όραση μέσα από ένα καθρέπτη διεσόπτρου ενιγματοδός που λέγει ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει, αγαπητοί μου, το σπήλαιον του Πλάτωνος. Ο Πλάτων, φιλόσοφος προχριστού, Έλληνας, Αθηναίος, με το μύθο του αυτόν, ένα παράδειγμα δηλαδή είναι το λεγόμενο σπήλαιον του Πλάτωνος, θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη σαφή και γνώση σαφή της ουσίας των όντων, αλλά μόνο έμεσα γνωρίζει τα όντα. Και για να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία του, γνωρίζουμε όχι τα όντα αλλά τις σκιές των όντων. Το παράδειγμα του είναι το εξής, που κι άλλοτε σας το έχω πει, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για να μας δώσει μια ωραία εικόνα του ότι στον κόσμο αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Κάποιος είναι μέσα σε ένα σπήλαιο και έχει εστραμμένη την πλάτη του στο άνοιγμα του σπηλαίου, κοιτάζει στο βάθος. Έξω από το σπήλαιο υπάρχει μία φωτιά. Μπροστά από τη φωτιά περνούν
και παρελάβουν τα αντικείμενα του κόσμου τούτου. Περνάνε από εκεί, τα αντικείμενα του κόσμου τούτου. Όπως περνούν μπροστά από τη φωτιά, ρίχνουν τη σκιά τους στο βάθος του σπηλαίου. Ο άνθρωπος είναι στραμμένος πάντοτε προς το βάθος του σπηλαίου. Δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν μπορώ να γυρίσω σημαίνει για να ειδώ ομοί την ουσία των όντων. Δεν μπορώ αυτό. Στον κόσμο αυτόν δεν γίνεται αυτό. Και τι βλέπει στο βάθος του σπηλαίου? Δεν βλέπει τα αντικείμενα, αλλά βλέπει τη σκιά των αντικειμένων, τη σκιά των όντων, των πραγμάτων. Συνεπώς σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε σαφή γνώση των όντων. Έτσι δεν ξέρουμε τι είναι άνθρωπος παρά μόνο εάν μας αποκαλυφθεί. Δεν ξέρουμε τι είναι ύλη. Προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν ξέρουμε τι είναι ύλη. Δεν το ξέρουμε. Μην πει κανείς αφελώς ότι γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε το περίφημο λεγόμενο γνωσιολογικών πρόβλημα. Αυτό είναι το γνωσιολογικό πρόβλημα. Είναι τρία τα προβλήματα στη φιλοσοφία. Τρία μεγάλα προβλήματα. Είναι το κοσμολογικό ή θρησκευτικό πρόβλημα περί Θεού και δημιουργίας. Το δεύτερο είναι το ανθρωπολογικό, που αφορά στον άνθρωπο. Και το τρίτο είναι το γνωσιολογικό, που αφορά στη γνώση του ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό του, τη δημιουργία, το Θεό. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζω είναι αυτό. Για να πάρετε μία μικρή γεύση του πράγματος, θα σας πω ένα παραδειγματάκι. Κάνω ένα πείραμα, φυσικής πείραμα. Κάνω μετρήσεις και βγάζω συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα που έβγαλα είναι ακριβή? Έχω ακριβή γνώση του φαινομένου ή του αντικειμένου? Όχι. Γιατί? Υπησέρχονται σφάλματα στις μετρήσεις και η ίδια η ουσία των πραγμάτων μου διαφεύγει. Τι κάνω τώρα? Μετρώ, ξαναμετρώ και παίρνω τον μέσο όρο των μετρήσεων, τη μέση τιμή των μετρήσεων. Και αυτό που πήρα προσεγγίζει την αλήθεια, αλλά δεν είναι η ακριβής αλήθεια. Ψάχνω να βρω τι είναι η ύλη. Φτιάχνω διάφορες θεωρίες και λέγω η ύλη είναι έτσι. Είναι έτσι, από πού τα βγάζω αυτά? Από τη συμπεριφορά της ύλης. Τι είναι όμως αυτή η δομή της ύλης που είναι στηριγμένη μόνο σε θεωρίες? Και οι θεωρίες στηρίζονται μόνο στη συμπεριφορά που έχω, δηλαδή σε ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Πάντα θα μου διαφεύγει η πραγματική εικόνα της ουσίας της ύλης. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων αυτό που σας λέγω, και δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, φαίνεται ότι ο άνθρωπος εις τον παρόντα κόσμο ποτέ δεν θα γνωρίσει την ουσία των όντων. Και τα τρία αυτά προβλήματα της φιλοσοφίας θα μένουν προβλήματα όσο υπάρχει άνθρωπος και υπάρχει ιστορία. Αυτό ακριβώς θέλει να εκφράσει με αυτά τα λόγια που σας είπα το σπήλαιον του Πλάτωνος. Αυτό ακριβώς θέλει να εκφράσει και ο Απόστολος Παύλος, ότι διεσόπτρου ενιγματοβώς γνωρίζομαι. Το έσοπτρον, το κάτοπτρον, ο καθρέπτης, είναι το να βλέπω σε έναν καθρέπτη τα αντικείμενα που περνούν από πίσω από την πλάτη μου. Για να χρησιμοποιήσω τώρα την φράση του Αποστόλου Παύλου, τι βλέπω? Βλέπω τα είδωλα των αντικειμένων να παρελάβουν στον καθρέπτη. Όχι τα αντικείμενα, τα είδωλα των αντικειμένων. Έτσι δεν μπορώ να έχω εικόνα της φύσεως των πραγμάτων. Πολύ παραπάνω εκείνα τα οποία, και αυτά που λέγω είναι για, τη φύση, για εκείνα που έχουν φυσικές διαστάσεις. Δεν μιλάω για τα πράγματα τα επέκεινα, τα πιο πέρα,
τα μεταφυσικά, τα πνευματικά. Πού να ψηλαφηθούν αυτά, πού να πιαστούν αυτά. Αγνοούμε λοιπόν. Θα έρθει η ώρα όμως που δεν θα αγνοούμε. Τώρα λέει γνωρίζουμε μερικώς, τότε θα γνωρίσουμε πλήρως. Αλλά πότε τότε? Όχι στον παρόντα αιώνα, όχι στον παρόντα κόσμο, κάτω από τα σχήματα που βρισκόμαστε. Όταν, κάτι που βεβαίως αυτό ξεφεύγει από τα όρια της επιστήμης και της φιλοσοφίας, όταν ο άνθρωπος θα είναι καινούριος στην καινούρια δημιουργία και θα βλέπει το πρόσωπο του Θεού. Όχι λέει πια ενηγματοδός, όχι μέσω συμβόλων, όχι μέσω τύπων και αντικειμένων, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον. Προϋπόθεση όμως της θεωρίας του προσώπου του Θεού είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό μας ανήκει. Το πότε θα έρθει η ώρα να δούμε το πρόσωπο του Θεού δεν μας ανήκει. Το θέμα της καθαρότητας της καρδίας μας ως προϋπόθεση, αυτό μας ανήκει. Και αφού μας ανήκει, οφείλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Το θέμα, αγαπητοί μου, της καθάρσεως της καρδιάς είναι το μεγάλο μας έργο. Έργο επίπονο, πολύπλευρο και ατελείωτο. Είναι κρίμα όταν οι άνθρωποι κάποτε μπορούν να λένε ότι τώρα είμαι χριστιανός και ότι είμαι φτασμένος και ότι δεν έχω πια τίποτα άλλο να κάνω. Κοινωνώ, εξομολογούμε, εκκλησιάζουμε, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Να το ξέρετε, το έργο του πιστού, το έργο του χριστιανού είναι, μέχρι που να πεθάνει, η κάθαρση της καρδιάς του, μέχρι τελευταία του πνοή. Τελευταία στιγμή μπορεί να υπερηφανευθεί. Γι' αυτό και αναφέρεται για τον Μέγαν Αντώνιον, που του είπε ο διάβολος τελευταία στιγμή ότι, Αντώνιε, λέει, με ενίκησες, ο πονηρότατος δαίμον. Και ο άνθρωπος που δούλεψε στην έρημο δεκάδες χρόνια, 105 ετών απέθανε, και έφυγε για την έρημο 20 περίπου ετών. Ο άνθρωπος που δούλεψε δεκάδες χρόνια στην έρημο δεν έμαθε μόνο τι πρέπει να κάνει, αλλά και πως πρέπει να το κάνει. Έμεθε και τας μεθόδους και μπορούσε να γνωρίζει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, και το νουν του διαβόλου, έχοντας νουν Χριστού. Αποκτώντας νουν Χριστού, κατενόητας μεθοδίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, του διαβόλου. Και του λέγει του Σατανά, όχι, ακόμα δεν σε ενίκησα. Δεν σε ενίκησα. Διότι αν του έλεγε σε ενίκησα, μπορούσε να υπερηφανευτεί, να επαρθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα έργο επίπονο, δύσκολο, λεπτό. Θέλει αμέριστη την προσοχή του πιστού. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε πάνω σε αυτό, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ματθαίος 5,8. Ξέρετε, αυτοί οι μακαρισμοί, όπως πολλές φορές τους ερμηνεύουμε, δεν δίδουμε το ανάλογο βάθος που πρέπει να δώσουμε. Και τούτο γιατί στερούμεθα της ευρυτέρας και βαθυτέρας γνώσεως της Αγίας Γραφής. Πολλές φορές λέμε, πώς θα δω το Θεό. Και αυτό το «θα δω το Θεό» πολλές φορές το ερμηνεύουμε, είτε όταν διαβάζουμε μόνοι μας, κάποτε και σε κηρύγματα μπορεί έτσι να γίνει, ότι απλώς να έχουμε μία συναισθηματικότητα της παρουσίας του Θεού. Όχι, αγαπητοί μου. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει «οψώμεθα Αυτόν καθώς εστί», αποκλείει κάθε περίπτωση συναισθηματικότητος. Και πρόκειται για ό,τι λέγει το ίδιο το γράμμα. Βέβαια,
Εδώ αν κάποιος αντίπει, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, σας το είπα την περασμένη φορά, αντίπει ότι Θεόν ουδείς πόποτε αιώρα και ουδέ δύναται ή δίν, δεν το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό? Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, ούτε δύναται να τον ειδεί τον Θεόν. Αντιφάσκει η Γραφή. Μήπως πρέπει να ερμηνεύσουμε τα χωρία αυτά κατά άλλων τρόπων, και όταν λέγει θα ειδούν το Θεό εννοούν ότι θα έχουν, ας πούμε κάπως έτσι, ήρεμη, ειρηνική συνείδηση. Καθαρή καρδιά δηλαδή σημαίνει μια ηρεμία. Και τι ωραιότερο πράγμα να έχεις μια ηρεμία στην καρδιά σου, να μην σε ταράσει τίποτα. Όταν λοιπόν έχω μια τέτοια ηρεμία στην καρδιά, μήπως αυτή είναι η όραση του Θεού? Όχι, όχι, όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Και η Γραφή δεν αντιφάσκει. Όταν λέγει κανείς δεν είδε το Θεό, ούτε δύναται να τον δει, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ωραιότατα το τοποθετούν. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που σας το διάβασα την τελευταία φορά, σας διαβάζω μάλιστα πως σας το είπα, και μικρόν διακύψας, λέγει, έσκυψα, λέγει, να ειδώ, ούτην πρότεινται και ακύρατον και εαυτή λέγω δίτη τριάδη, γινοσκομένην και όσοι του πρώτου καταπετάσματος ισωμένοι και υπό τον χερουβίμ συγκαλύπτεται, αλώθη τελευταία και εις ημάς θάνουσα. Δηλαδή η ουσία του Θεού τρόπον τεινά χαρακτηρίζεται εις την πρώτη και εις την τελευταία, και μεν πρώτη η ουσία γνωστή στο Θεό, στον εαυτό του, αθέατη αυτή η ουσία, και η τελευταία δεν είναι παρά η ενέργεια του Θεού, που είναι ούτως υπήν το εξωτερικό περίβλημα, ας το πω έτσι, της ουσίας του Θεού. Είναι η ενέργεια του Θεού άκτιστος, γιατί είναι Θεότης, και έρχεται σε επαφή με την κτιστή δημιουργία, ενώ η πρώτη ουσία είναι τελείως μονωμένη και δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με την κτιστή δημιουργία, και είναι γνωστή μόνο στο Θεό. Όταν λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το Πνεύμα του Θεού ερευνά και τα βάθη του Θεού, αυτό θέλει να πει μόνο το τρίτον πρόσωπο που είναι Θεός γνωρίζει το Θεό, την ουσία, τον εαυτό του, τον εαυτό του, και το ένα πρόσωπο γνωρίζει το άλλο, αλλά δια των ενεργειών γνωρίζουμε τον Θεό. Και θα είδουμε το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Σας τα έλεγα την περασμένη φορά αυτά. Αλλά συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν λέγει ότι και οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, αναφερόμενοι στις προϋποθέσεις για να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού, και λέγει και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην. Και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα, ποια ελπίδα? Την ελπίδα της θεωρίας του προσώπου του Θεού, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Καθαρίζει, λέγει, τον εαυτόν του. Βλέπετε συμφωνία Αγίας Γραφής. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Αγνίζει λοιπόν τον εαυτόν του, όπως και εκείνος, λέγει ο Χριστός, είναι καθαρός, είναι αγνός. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την Αποκάλυψη και λέγει και όψονται τον Θεόν, το πρόσωπο του Θεού, και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών, και το όνομά του στα μέτωπα των πιστών. Ήδη στον άγγελο της Φιλαδελφίας, στην αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Χριστός και γράψω επ' αυτών το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, η οποία καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν, το καινούριο μου όνομα. Τι σημαίνει εγγραφή
αυτού του ονόματος επί των μετόπων. Σημαίνει ιδιοκτησία του Θεού. Ότι δηλαδή οι κάτοικοι της πόλεως, της Νέας Ιερουσαλήμ, είναι ιδιοκτησία του Θεού, είναι κτήμα του Θεού. Ή το τότε όταν εγγράφεται η Αποκάλυψη, γιατί μερικά τότε, ξέρετε, μας πειράζουν. Σήμερα που έχουμε τη δημοκρατία, μας πειράζουν όταν ακούμε είμαι κτήμα κάποιου κυρίου. Ας ήμουνα όχι κτήμα, κάτι περισσότερο από κτήμα του Θεού, και ας ήμουνα κοντά στο Θεό. Βλέπετε σήμερα όλα αυτά τα συστήματα, τα πολιτιακά που έχουμε φτιάξει και να κυβερνόμεθα, μας έχουν ευαισθητοποιήσει, ώστε, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, φτάνομαι στο σημείο να μην ανεχόμεθα καν τις ευχές που λέει η Εκκλησία μας, ότι μην φεύγεται ο δούλος του Θεού. Ποιος δούλος, λέει, για ποιος δούλος? Ας ήμουνα δούλος του Θεού και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή μου. Είναι όμως μία ανάλογη πράξη, η οποία σημειώνεται τότε των κυρίων επί των δούλων, επειδή ήταν τότε η δούλη ιδιοκτησία των κυρίων, και έτσι ακριβώς όπως και εμείς σήμερα επί ενδικημένων το κάνουμε αυτό. Όταν πρόκειται να ταξιδεύσω και έχω μία βαλίτσα, γράφω επάνω στη βαλίτσα το όνομά μου. Τι σημαίνει αυτό? Να μην μου χαθεί η βαλίτσα, που δηλώνει γράφοντας το όνομά μου ότι είναι ιδιοκτησία μου η βαλίτσα. Έτσι σημαίνει ότι το όνομα του Χριστού επάνω στο μέτωπο των πιστών σημαίνει ότι είναι ιδιοκτησία του Χριστού. Αλλά είναι το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού και το όνομα της πόλεως. Τι δείχνει αυτό? Καταρχάς μένει την ισοτιμία Πατρός και Υιού. Και ύστερα, όπως ακριβώς οι ταυτότητές μας λέγουν, ότι είμαι κάτοικος Λαρίσης και έβγαλα την αστυνομική μου ταυτότητα εις την Λάρισα. Αυτό γιατί δεν με σκανδαλίζει? Γιατί μπορώ να ανήκω σαν πολίτη σε μια πόλη και είμαι γραμμένος στα μητρώα αυτής της πόλεως? Γιατί αυτό δεν με σκανδαλίζει, και με σκανδαλίζει όταν διαβάζω την Αγία Γραφή ότι μπορεί να είμαι ιδιοκτησία του Θεού? Αγαπητοί μου, ας αναθεωρούμε μερικά πραγματάκια. Ωστόσο, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, έξουση θα έχουν αντί του χρυσού πετάλου ου πάλε ορχερεύσε φόρη. Ο αρχιερεύς της Παλαιάς Διαθήκης φόρη ένα χρυσό πέταλο που έγραφε εκεί το θείο όνομα, ούκ επί των μετόπων μόνον το θείο όνομα, αλλά και εν τες καρδίες εγκεχαραγμένων δηλούν την εις αυτόν παγίαν και πεπαρησιασμένην αγάπη και αμετάθετον, που δείχνει όχι μόνο ότι είναι απλώς γραμμένο το όνομα, ότι ανήκουν στο Θεό, αλλά και αυτήν την σταθερά αγάπη η οποία είναι πεπαρησιασμένη, εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία, ότι με παρησία να πούμε το Θεό Πατέρα και λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Είδατε, με τα παρησίας. Δεν είναι η κακώς νοωμένη παρησία, αλλά η καλώς νοωμένη που βγαίνει από την πεποίθηση της υιοθεσίας που μας έκανε ο Θεός να τον αποκαλούμε Πατέρα. Αλλά και αυτή είναι αμετάθετος, αμετακίνητος. Η γάρεπη του μετόπου γραφή των εν παρησία καλοπισμών ενίτεται. Ή όπως γράφει ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, το δε όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών του τέστην, η δόξα και η λαμπρότης αυτού επί του προσώπου αυτών επιλάμψει. Ό,τι θα είναι ο Χριστός, θα είναι και οι μαθητές του, θα είναι και οι πιστοί του, θα είναι και οι κάτοικοι της πόλεως. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να δουν το δοξασμένο πρόσωπο του Χριστού εάν και οι ίδιοι δεν ήσαν δοξασμένοι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στο όρος Σταβόρ οι μαθητές, γιατί το μοντέλο των όσων θα συμβαίνουν στη Βασιλεία του Θεού είναι το όρος Σταβόρ. Μην το ξεχνάτε. Σας το είχα πει μια περασμένη φορά πως το λέγει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, που τον αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Το όρος Σταβόρ είναι, και επειδή είναι ιστορικό αυτό, συνέβη δηλαδή,
έχουμε, θα λέγαμε, το θεμέλιον της, της πραγματικότητος στη Βασιλεία του Θεού. Για να ειδούν τον Χριστόν μεταμορφωμένο, και οι ίδιοι οι μαθητές μεταμορφώθησαν. Θα μου πείτε ότι αυτό δεν το γράφει. Μα εννοείται. Το λέει το τροπάριό του. Τι λέγει? Ότι μπόρεσαν να ειδούν όσο μπορούσαν, αφού τα μάτια τους ανοίχθηκαν. Καταρχάς, τι έγινε με τα μάτια τους? Μία μεταμόρφωση. Έβλεπαν εκείνο που προηγουμένως δεν έβλεπαν. Έγινε λοιπόν μία μεταμόρφωση. Είχανε θεία δόξα οι μαθητές? Αναμφισβήτητα. Σας θυμίζω πάλι εκείνο το χιλιοϊπωμένο παράδειγμα, επειδή είναι και των καιρών μας παράδειγμα, με τον Άγιον Σεραφείμ του Σάροφ, που τον επισκέφθη εκεί στο δάσος ένας παλιός του μαθητής, ο Μοτοβίλοφ, και του λέγει, πώς μπορώ, λέει, να ξέρω ότι έχω το Πνεύμα του Θεού? Και λέγει ο Άγιος Σεραφείμ, να κοίταξέ με, λέγει, και είδα, λέγει ο Μοτοβίλοφ, ένα πρόσωπο να λάμπει. Λογαριάστε σαν να βλέπετε ένα δίσκο του ηλίου που να έχει μέσα μάτια, μύτη, στόμα. Δηλαδή σαν ήλιος έγινε το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ. Και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ, άκουσε με το δίλο, δεν θα μπορούσες να με δεις, αυτό είναι το σπουδαίο, εάν και εσύ αυτή την ώρα δεν ήσουν το ίδιο. Ώστε λοιπόν θα είμεθα ότι θα είναι και ο Χριστός. Εξάλλου θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, όταν ακριβώς αναφέρεται στο ότι ο Χριστός είπε «και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών». «Και νίξ ουκ έστε έτη και ουχρία λίχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων». Και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει, λέγει, εκεί ανάγκη λιχναριού και φωτός ηλίου, γιατί ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει και θα βασιλεύσουν μαζί του αιωνίως. Δηλαδή, ακόμη μια φορά, γιατί ξαναϋπόθηκε με το κλείσιμο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αναδεικνύεται και αρνητικά και θετικά αυτή η ιδέα του διαρκούς και αιωνίου φώτος που θα βασιλεύει εις την πόλη του Θεού και που πηγή αστήρευτη στην πόλη αυτή θα είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός που θα κατοικεί σε αυτή, και έτσι θα είναι περιττή η παρουσία κάθε άλλης φωτεινής πηγής, είτε φυσικής είτε τεχνητής. Ή όπως γράφει ο Άγιος Ανδρέας, «Είδε οι δίκαιοι ως φυσήν ο Χριστός, ως ο ήλιος λάμψουσιν πως λιχνίας, ή και ηλιακού φωτός έστε χρία, της των Κύριων της δόξης φωτισμών και βασιλέα έχουσιν, ηφού ατελευτήτος εις αιώνας αιώνων βασιλευθήσονται, μάλλον δε αυτό συμβασιλεύσουσι κατά των θείων Απόστολων». Αφού ο Χριστός το είπε, θα λάμψουν όλοι σαν τον ήλιο, δεν υπάρχει ανάγκη πια να υπάρχει ηλιακόν φως ή άλλο οποιοδήποτε φως. Είναι αυτή η τελευταία ουσία του Θεού, η ενέργεια που σας έλεγα προηγουμένως. Όσο η βασιλεία αιώνιος, όσο και η κόλαση αιώνιος, που πάρα πολλές φορές σας το έχω, αδελφοί μου, το παιδί, τονίζει, αναφέρεται από τον ίδιο το λόγο του Χριστού στα Ευαγγέλια, όταν λέγει Ματθαίος 25:46,
και απελεύσαντε ούτε εις κόλασιν αιώνιον, είδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η αιωνία βασιλεία είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ, προκαλείται ήλιγκος εις τον άνθρωπο. Έχουν πολλά παραδείγματα υποθεί γύρω από το θέμα μιας γεύσεως της αιωνιότητος. Πολλά. Δεν θα αναφέρω κανένα. Αλλά εάν καθίστε να σκεφτείτε τι θα πει «δεν τελειώνει ποτέ», πράγματι προκαλείται ήλιγκος. Εν τούτης, έτσι διαγράφεται η πορεία της δημιουργίας και η ιστορία του ανθρώπου, που τελειώνει παρά την πτώση του ανθρώπου και την παράδοση της δημιουργίας στη φθορά και στο θάνατο, με το να γίνει καινούρια η δημιουργία και ο άνθρωπος να αποκτήσει την αιωνία ζωή και τη βασιλεία του Θεού, και έτσι όλα αυτά να ξαναγίνουν πάλι καινούρια κοντά στο Θεό. Θα λέγαμε με το χωρίο αυτό ουσιαστικά τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν μένει παρά μόνο ο επίλογος του βιβλίου της Αποκαλύψεως και ολοκληρωτικά πλέον τελειώνει το βιβλίο αυτό. Πώς τελειώνει? «Και βασιλεύσουσι εις τους αιώνας των αιώνων». Αν κανείς μελετήσει ολόκληρη την Αγία Γραφή και προπαντός το βιβλίο της Γενέσεως, που αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου, και το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που αναφέρεται εις την αναδημιουργία του κόσμου, τότε βλέπει κατά έναν πανοραματικόν τρόπο το σχέδιο του Θεού μέσα στη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του. Και αν κανείς ερωτήσει τι είναι ο χριστιανισμός, θα μπορούσαμε να υπούμε η διόρθωση και η αναδημιουργία του παντός και η μέθεξη του παντός, με το χ δηλαδή, στη ζωή του αιωνίου Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Εάν έτσι το σκεφτούμε, τότε θα αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στο Θεό. Δεν έχουμε όμως σαφή εικόνα του χριστιανισμού. Τον χριστιανισμό τον βλέπουμε στενόκαρδα και προπαντός σαν ένα ηθικό σύστημα ή ακόμα και ένα πολιτιστικό ή κοινωνιστικό. Πόσες φορές σας τα έχω πει αυτά? Όχι, αγαπητοί. Ο χριστιανισμός έρχεται να αναδημιουργήσει ό,τι έπεσε, να αφθαρτήσει ό,τι εφθάρει και να αθανατήσει ό,τι μπήκε μέσα στο χώρο του θανάτου. Αυτό έρχεται να το κάνει καινούργιο και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω ό,τι έφυγε από το Θεό, τον άνθρωπο και ολόκληρη τη δημιουργία. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και αν έτσι πραγματικά, επαναλαμβάνω, μπορούμε να συλλάβουμε και να νιώσουμε την έννοια του χριστιανισμού, τότε θα αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον αίτιον της σωτηρίας μας, τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις τον επίλογο του όλου βιβλίου, που αρχίζει από τον στίχον 6 του τελευταίου κεφαλαίου του 22ου. Η σκηνοθεσία του επιλόγου μοιάζει με τη σκηνοθεσία του προλόγου και κλείει όπως άνοιξε το βιβλίο, με τη ρητή διαβεβαίωση της αληθείας του περιεχομένου, που εγγυητής αυτής της αληθείας είναι ο Χριστός, όπως ομοίως αναφέρεται και ρητός υπογραμμίζεται η γρήγορη, η ταχεία
Δευτέρα του παρουσία ξανά εις τον κόσμο. Αυτό είναι ο επίλογος. Και σας διαβάζω. Και λέγει μη, ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, δείξε της δούλης αυτού α διγενέσθε εν τάχη. Και μου λέγει, αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί, και ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών έστειλε τον αγγελό του να δείξει στους δούλους του εκείνα τα οποία πρόκειται γρήγορα να γίνουν. Ποιος είναι εκεί που λέγει και λέγει μη? Ποιος ομιλεί και μου λέγει, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ποιος ομιλεί? Ή ο Χριστός, ή ο άγγελος που έδειξε την Καινή Ιερουσαλήμ, αλλά από προσώπου Χριστού. Εδώ βλέπει κανείς δια να δοθεί μια ζωηρότητα στην όλη περικοπή, θα το δούμε αυτό και λίγο πιο κάτω, εναλλάσσονται τα πρόσωπα έτσι που χάνουμε τα υποκείμενα των ρημάτων. Λέμε, εδώ ποιος ομιλεί τώρα? Αλλά κεντρικών πρόσωπων παρά τα αυτά που ομιλεί είναι ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται δηλαδή να δοθεί η ρητή διαβεβαίωσης ότι ό,τι εγγράφει σε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι αξιόπιστο και αληθινό. Και πράγματι, εφόσον ο Χριστός είναι εκείνος που αποκαλύπτει τα μυστήρια, όπως λέγει στο προήμιον, στον πρόλογο του ιδίου βιβλίου, «Α εισή και α μέλη γίνεστε με τα ταύτα», που λέγει στον Ευαγγελιστή, θα σου αποκαλύψω εκείνα τα οποία ήδη υπάρχουν και εκείνα τα οποία θα υπάρξουν, και επειδή είναι ο ίδιος η αλήθεια, όπως λέγει ο ίδιος, και ο μάρτυς ο πιστός που τον χαρακτηρισμό τον δίδει ο ίδιος, τότε η εγγύηση της πιστότητος και της αληθείας είναι ήδη κατατεθειμένη. Αλλά υπάρχει και η πιστότης και η αλήθεια και του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, και αυτή είναι κατατεθειμένη. Ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής θα σημειώσει επί παραδείγματι στο Ευαγγέλιο του, όταν βλέπει επί του Σταυρού των Χριστών ως αυτόπτης, είναι ο μόνος αυτόπτης εκ των Ευαγγελιστών ο Ιωάννης, ο μόνος, και είδε μετά τον λογισμό να ρέει από την πλευρά του Χριστού νερό και αίμα. Ένα φαινόμενο καταπληκτικό, διότι ο πεθαμένος άνθρωπος δεν έχει αίμα ρευστόν πια. Με τον θάνατο ενός ζωντανού οργανισμού ή ανθρώπου ή ζώου, το αίμα μένει μέσα και πίζει. Είδα αυτό το θαύμα, αφενός μεν το χώρισμα νερού και αίματος και νερού, δηλαδή φυσιολογικού ορού, που αυτό συμβαίνει στον θάνατο, και ταυτοχρόνως τη ροή που δεν συμβαίνει στον θάνατο, ένα θαύμα, και ότι είδε πίσω από αυτό το θαύμα ένα άλλο θαύμα, το μυστήριο να γεννιέται η Εκκλησία από την πλευρά του Χριστού εκείνη την ώρα, δια των δύο μυστηρίων του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, σημειώνει, και ο αιωρακός με μαρτύρηκεν, και αληθινή αυτού εστίνει μαρτυρία, κακίνος είδε ότι αληθή λέγει, είναι και ημείς πιστεύσετε.
και εκείνος που είδε, άωστε λοιπόν είναι αυτόπτης ο Ιωάννης και ο αιωρακός, εκείνος που έχει δει, εμαρτύρησε και είναι αληθινή η μαρτυρία του, και εκείνος γνωρίζει ότι λέγει αληθινά, για να πιστέψετε και εσείς. Και είναι μια μαρτυρία, αγαπητοί, που βγαίνει, όπως και των άλλων μαθητών, από την αυταπάρνηση της μαρτυρικής ζωής των. Και ποια είναι αυτή η πηγή της Αποκαλύψεως όσων γράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Είναι ο Θεός των πνευμάτων των προφητών. Ποιος είναι ο Θεός των πνευμάτων των προφητών? Σημειώνει ο Αρέθας ότι τούτο ισοδυναμεί με το «ο Κύριος του προφητικού χαρίσματος». Είναι ο Θεός που έδωκε το προφητικό χάρισμα εις τους προφήτες. Και συνεπώς και στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, που του δίδει εδώ το προφητικό χάρισμα για να προφητεύσει εκείνα τα οποία υπάρχουν αισί και εκείνα τα οποία πρόκειται να υπάρξουν. Δηλαδή, θα λέγαμε, είναι το ίδιο που γράφει και το προήμιον του βιβλίου Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, εδώ και αυτό ο Θεός. Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία ο Χριστός πήρε από τον Θεό, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, πήρε από τον Θεό. Ο Χριστός παίρνει από τον Θεό, δίδει στον άγγελον, και ο άγγελος δείχνει εις τον Ιωάννη. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που δείχνει αυτό που λέμε παράδοσης. Αλλά πολλές φορές στο βιβλίο της Αποκαλύψεως συμπλέκεται το πρόσωπο του Χριστού με το πρόσωπο ενός αγγέλου που δείχνει τα καθέκαστα. Αλλά εδώ θέλει να τονιστεί κυρίως αυτό το σημείο που σας είπα, αυτό που λέμε παράδοσης. Όπως θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, σας παραδίδω εκείνο που παρέλαβα τη νύχτα που ο Κύριος Ιησούς παρεδίδεται, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι είπε? Σας παραδίδω αυτό που πήρα. Ο Χριστός τι είπε? Εκείνα που άκουσα από τον Πατέρα, αυτά σας λέγω. Ω αγαπητοί, το θέμα της παραδόσεως, το θέμα της παραδόσεως είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό που δεν είναι μόνο στο ζήτημα της πίστεως και της αποκαλύψεως, αλλά είναι σε όλους τους τομείς του ανθρωπίνου βίου. Μπορείτε να λογαριάσετε επιστήμη χωρίς παράδοση? Ότι δεν αγνοούμε ό,τι το παρελθόν μας παρέδωκε ως επιστήμη, και ότι ξεκινούμε από εδώ και μπρος να κάνουμε επιστήμη? Μπορείτε να συλλάβετε το θέμα της τέχνης, και ως καλές τέχνες και ως τέχνες, ότι δεν δεχόμεθα το παρελθόν, αλλά ότι ξεκινάμε από εδώ και μπρος? Δεν υπάρχει τίποτε. Η γνώση μας είναι στηριγμένη πάνω στην παράδοση. Και αν κόψουμε και γκρεμίσουμε την παράδοση, τι έχουμε? Ξεκινάμε από την αρχή. Παλιμβαρβαρισμό. Η εποχή μας γι' αυτό γυρίζει στον παλιμβαρβαρισμό. Δηλαδή ξαναγίνεται πάλι βάρβαροι. Γιατί? Γιατί τρέχει να κόψει την παράδοση. Μόνο άλλη μια φορά θα σας πω, μόνο παράδοση δεν είναι όταν προσπαθούμε να αναδυώσουμε μερικά πολιτιστικά τερατουργήματα, πως δίνονται με προβιές καρναβαλικά οι άνθρωποι για να γιορτάσουμε μέσα σε όλη τη χρονιά, σε κάθε ευκαιρία. Μόνο αυτό δεν είναι παράδοση. Αν αρέσει, είναι αλήθεια όμως. Η παράδοση είναι ένα βαθύ πράγμα. Έγιναν γραμματώσιμα γύρω από το θέμα παράδοσης. Έγιναν διαλέξεις, έγιναν εκθέσεις μαθητών στα σχολιά. Φοβάμαι ότι τελικά δεν αγγίχθηκε το θέμα της παραδόσεως. Η ουσία και το πνεύμα της παραδόσεως δεν αγγίχθηκε. Η παράδοση είναι ένα βαθύ πράγμα. Και αυτό το στοιχείο της παραδόσεως το βλέπουμε εδώ μέσα στο ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα το πω άλλη μια φορά.
ο Θεός παραδίδει εις τον Υιόν, ο Θεός Πατήρ εις τον Υιόν, ο Υιός εις τον Άγγελον, ο Άγγελος εις τον Ιωάννη, ο Ιωάννης εις την Εκκλησία. Βλέπετε. Ωστόσο, όταν λέγει ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των προφητών και οι αληθινοί προφήτες ποτέ δεν μίλησαν εξιδίοντον ή από μία ανθρωπίνη επίνεια, αλλά ό,τι έβαζε ο Θεός στο στόμα τους, αυτό το γράφει ο Απόστολος Πέτρος ως εξής. Και ας το ξέρουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Β' Πέτρος 1,21. Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ειν έχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Δεν είναι, λέγει, ποτέ δεν έφτασε μια προφητεία να είναι προϊόν θελήματος ανθρώπου, αλλά το Πνεύμα του Θεού ελάλησε και άνθρωποι φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος, Άγιοι άνθρωποι του Θεού άνθρωποι ελάλησαν. Δηλαδή η πηγή της προφητείας είναι το Άγιο Πνεύμα, διότι το Πνεύμα το Άγιον δίνει το χάρισμα της προφητείας. Εξάλλου, εδώ θα παρακαλέσω, προσέξτε αυτό το σημείο, προσέξτε αυτό, έγινε πολύ αντιληπτό 4 χρόνια που κάνουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. 4 χρόνια. Είμαστε, αγαπητοί μου, στην 96η ομιλία, ότι τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως έχει το παράλληλό του σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Είδατε πόσες φορές έχω επιστρατεύσει τον Ισαΐα κυρίως, αλλά ολόκληρη την Αγία Γραφή και τους λόγους του Κυρίου, του Χριστού. Γιατί το έκανα αυτό? Το έκανα, αγαπητοί, για να δούμε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν παραδοξολογεί, αλλά είναι και στο γράμμα του και στο πνεύμα του παράλληλο με όλα τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι απλούστατα πρέπει να συμμορφωθούμε με κύριε τα οποία εξαγγέλει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και κάτι ακόμα. Γίνεται μία κατοχύρωση των θέσεων της Αποκαλύψεως με τα παράλληλα στοιχεία, χωρία σε όλη την Αγία Γραφή. Και κάτι ακόμα. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι μη το πιάνεις το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Άστο. Και αν ακόμη φοβούνται, ας πούμε λίγο δικαιολογημένα, που είναι ένας φόβος του παρελθόντος, δεν επιτρέπεται να τον έχουμε τον φόβο αυτόν, παρότι γίνεται κακοποίηση από τους αιρετικούς. Γιατί τάχα μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως τυχαίνει κακοποίηση ως εκ μέρους των αιρετικών? Τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής δεν τυχαίνουν κακοποίησεως από τους αιρετικούς? Αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να κρίνουμε και να κατηγορούμε ποιος είναι αυτός που ερμηνεύει την Αγία Γραφή και ποιος, και πώς τολμάει να ερμηνεύει, είναι πολύ. Πάει πολύ. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δόξα τω Θεώ, ξεκινούν αρκετοί να ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, ορθόδοξοι και σπουδαίοι. Αρχίζουν να ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και να γράφουν και βιβλία πάνω, Αγία Γραφή, συγγνώμη, Αποκάλυψη, και να γράφουν και ερμηνεία πάνω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτό είναι σπουδαίο. Σημαίνει ότι άρχισε να κρίνεται η αναγκαιότητα της μελέτης του βιβλίου αυτού, και πρέπει να αρχίσουμε να το μελετούμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι και απαντά το βιβλίο αυτό σε αυτούς ακριβώς τους δυσκόλους καιρούς.
Ακριβώς τώρα πρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, για να μπορέσουμε να δούμε την πορεία των πραγμάτων. Μια πορεία η οποία δεν συλλαμβάνεται από τους φακούς των φωτορεπόρτερ και τα έξυπνα μάτια των δημοσιογράφων. Είναι μια πορεία που ξεπερνάει τις ανθρώπινες αντιλήψεις και αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός την πορεία των πραγμάτων μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό μας το αποκαλύπτει ο Θεός εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ακόμη αξιοπαρατήρητο ότι συχνά αναφέρεται στο βιβλίο το «αδιγενέστε», που εκφράζει την προφητικότητα του βιβλίου, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Γιατί πράγματι είναι ένα προφητικό βιβλίο. Αλλά η προφητική έκθεση του βιβλίου δεν είναι μία ξηρά πρόγνωσης μελώντων «γενέστε», εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν, αλλά διαμφίζεται, όπως είναι η μέθοδος της Αγίας Γραφής, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο αλλά και σε όλα τα άλλα τα βιβλία της, με πλήστα όσα άλλα στοιχεία, όπως είναι το θεολογικό, το δογματικό, το ποιμαντικό, το ιστορικό στοιχείο και άλλα πολλά. Είναι το βιβλίο από μια άποψη της Αποκαλύψεως θαυμάσιο παραμυθητικό και παρηγορητικό βιβλίο. Θαυμάσιο, για ότι επιτελείται και τελεσιουργείται εις αυτό τον κόσμο που κατέχεται από τον Σατανά. Έτσι βλέπει κανένας ότι το βιβλίο αυτό είναι ό,τι πρέπει στην εποχή μας. Εκείνο δε το εντάχει που λέγει ο Χριστός, ότι αν διγενέστε εντάχει γρήγορα, που γίνεται μια διαρκής υπομνημάτισης αυτού του εντάχει καθόλου το μήκος της Αποκαλύψεως. Ενθυμίστε πόσες φορές το έχουμε αναφέρει. Δείχνει ότι όσα περιγράφονται στο βιβλίο αυτό πρόκειται σύντομα να πραγματοθούν, βέβαια τηρουμένων πάντοτε των ιστορικών αναλογιών. Διότι θα λέγαμε δεν αναφέρονται αυτά σε μια, στο μήκος μιας ανθρωπίνης ζωής. Εδώ είναι παγκόσμια τα πράγματα. Αυτά αναφέρονται στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Έχουμε, θα λέγαμε, δύο σκηνές. Η μια είναι μπροστά από την άλλη. Η πρώτη σκηνή είναι η ιστορία. Πίσω από την σκηνή της ιστορίας είναι η αιωνιότητα, η σκηνή της αιωνιότητος. Τηρουμένων λοιπόν αυτών των αναλογιών, βλέπει κανένας όλα αυτά ότι θα γίνουν εντάχει, και ακόμη ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι επιθύρες, δηλαδή είναι έξω από την πόρτα μας. Όλα αυτά αποτείνονται βέβαια στους δούλους του Θεού, όπως λέγει σαφώς, οι οποίοι αποτελούν και τον, προσέξτε μια λέξη που θα πω, των κλειστών λαών του Θεού. Εκείνο που κάποτε η Εκκλησία έλεγε τας θύρας. Να κλείσουν οι πόρτες και να μείνουν μόνο οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, που θα γίνουν κοινωνοί μυστηρίων Χριστού. Αυτά αποτείνονται στον κλειστό λαό του Θεού. Και αν εμείς έχουμε ανοιχτές τις πόρτες του ναού, τούτου του ναού, του ναού που είναι φτιαγμένος από πέτρες και από τσιμέντο, στην πραγματικότητα ο Θεός έχει τις πόρτες του λαού, του λαού του, κλειστές. Είναι κλειστός ο λαός του Θεού. Είναι η αληθής Εκκλησία που έρχεται τώρα να κατανοήσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γιατί απλούστατα έξω από το λαό του Θεού, έξω από την Εκκλησία, το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν κατανοείται και απορρίπτεται. Μόνο οι πιστοί δέχονται λοιπόν την Αποκάλυψη, διότι μόνοι αυτοί έχουν το Πνεύμα του Άγιον που είναι μέσα στην Εκκλησία. Είναι ακόμη αξιοπρόσεκτον εκεί που λέγει ο ομιλών
ο Κύριος, το δείξε της δούλης αυτού, να δείξει, λέγει, εις τους δούλους αυτού, και λέγει μη ούτι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, δείξε, να δείξει της δούλης αυτού αδίγενέστε εντάχει. Τι σημαίνει εκείνο το δείξε? Το ρήμα δείκνει μη ανταποκρίνεται τόσο στο ότι οι προφητείες απεδίδοντος σε εικόνες, οπότε είναι, θα λέγαμε, κατάλληλο το ρήμα να υποθεί όσα έδειξε ο άγγελος εις τον Ιωάννη, αφού είναι εικόνες, όσο και στο γεγονός ότι υπάρχει η εμπειρία του Λόγου του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και η εμπειρία είναι μία απόδειξη, γιατί φανερώνει μια πίστη εμπειρική. Ο πιστός γι' αυτό μένει πιστός, και αν ακόμη του προβληθεί το μαρτύριο, μείνει πιστός, και αν ακόμη του αφαιρεθεί οτιδήποτε, μείνει πιστός. Γιατί αυτή η πίστη του είναι εμπειρική, έχει πείρα δηλαδή, έχει γεύση. Και εκείνο το ήρθε να δείξει, δείχνει ότι ο πιστός όλα αυτά τα πράγματα που ο Θεός αποκαλύπτει, δεν τα αποκαλύπτει μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο το διαβάζουν οι πιστοί. Ταυτοχρόνως γίνεται και μια αποκάλυψη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, του λαού του Θεού. Γίνεται μια αποκάλυψη. Δεν θα μπορέσετε να ξανάρθετε εδώ, αν αυτά που ακούτε εδώ σαν λόγια μόνο, ταυτοχρόνως αυτά δεν γίνονται μια εμπειρία, μια απόδειξη, μια εικόνα, μια κατάσταση μέσα στις καρδιές. Ομιλεί ο ομιλών, το Πνεύμα του Θεού όμως δείχνει και αποδείχνει, θα το πω έτσι, αποδεικνύει την πραγματικότητα. Όχι ο ομιλών, το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος ομίλει, το Πνεύμα το Άγιον δίνηγε την καρδία Λυδίας. Εκείνο ξεκλείδωνε την καρδιά της Λυδίας, ώστε να φτάσει να πει, αν με κρίνατε άξια στον Κύριον, ελάτε στο σπίτι μου να σας φιλοξενήσω. Ή πρώην ειδωλολάτρησα και ίσως και προσήλυτος μετά τα αυτά. Πώς εδέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου από το Πνεύμα του Θεού? Ο λόγος του Παύλου έφτανε, αλλά μέχρι πού? Το παραπέρα το άνοιγε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, πήρε την εντολή να δείξει στους δούλους του εκείνα που θα γίνουν. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αυτή την εμπειρική πίστη, και όταν ο άνθρωπος δεν φτάσει να έχει αυτή την εμπειρική πίστη, τότε είναι έολος στη ζωή του. Όταν αποκτήσει αυτή την εμπειρική πίστη, τη γεύση, όπως λέγει η Γραφή, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, τότε και πύλε άδου δεν μπορούν να τον μετακινήσουν.